Ευρία νίκη σήμερα, Αλέκο, για το κύπελλο και πρόκριση. Εντάξει, το αποτέλεσμα σίγουρα θα είσαι ικανοποιημένος. Να σε ρωτήσω αν είσαι και από την απόδοση των παιχτών και αν έκαναν, τήρησαν αυτά που τους έχεις πει να δουλεύουν στην προπόνηση. Ναι, όπως το είπες, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδος. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι στο πάγκο της οργανών. Σαφώς και είμαι πολύ ευχαριστημένος από το σκορ της ομάδος. Όπως και επίσης και εσύ πριν μας προανέφερες ότι αυτό που με ενδιαφέρει μένα είναι να δω και κάποια πράγματα τα οποία έχουμε δουλέψει όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην προετοιμασία. Κατά γενική ομολογία θεωρώ ότι πολλά πράγματα βγήκαν στο 70%. Βέβαια θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα. Είμαστε μια καινούργια ομάδα, πολλά νέα πρόσωπα. Θεωρώ όμως ότι σιγά σιγά με τον χρόνο θα δέσουμε και θα πάμε πιο καλύτερα στη συνέχεια. Κληροτίδα και στο πρωτάθλημα σας έφερε πρώτη αγωνιστική, δύσκολο ντέρμπι κατά κάποιο τρόπο την Ανατολή. Πόσο έτοιμοι είστε για αυτό το μάτς και τι ψυχολογία γενικά της ομάδας? Κοίταξε, όπως το πες, παίζουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως είναι η Ανατολή. Γνωρίζουμε ότι η Ανατολή έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και πολύ καλές μονάδες ποδοσφαιριστών. Εμείς θα κοιτάξουμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σαφώς και θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες δεν θα είναι έτοιμες στο 100%. Θα πιστεύω ότι με λίγο έμνοια τύχης, με λίγο προσεκτικότητα σε αυτές τις πρεμιέρες, νομίζω ότι αν τυχόν καταφέρουμε μπορούμε να πάμε να διεκδικήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Κώστας Αθανάσης πάλι σήμερα πέτυχε πάρα πολλά γκολ. Πιστεύετε ότι θα είναι πρώτος σκόρερ και φέτος στις διοργανώσεις? Κοίταξε, ο Κώστας είναι ένα παιδί ο οποίος το ότι βγαίνει πρώτος σκόρερ κάθε χρόνο δεν είναι τυχαίο. Το γκολ θέλει και τέχνη, δεν είναι και εύκολο. Σαφώς σήμερα τον βοηθήσαν πάρα πολύ οι συμπαίχτες του να μπορεί να φτάσει πιο εύκολα στην επίτευξη του τέρματος. Από εκεί και πέρα γνωρίζω ότι ο Κώστας είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να μας δώσει τα μέγιστα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί τη μισή φάση να στην κάνει γκολ και είναι χαρά μου που έχω τέτοιους ποδοσφαιριστές. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.